Γεια σας και καλώς ήρθατε στα ψυχοφιλοσοφήματα. Ονομάζομαι Αθηνά Γεωργίου και είμαι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Αυτό το βίντεο blog αποτελεί μέρος του προσωπικού μου ιστότοπου ψυχολογίας και από αυτό το χώρο θα μοιράζομαι μαζί σας μικρά βίντεο που έχουν να κάνουν με θέματα ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, αλλά και με την τέχνη και την επιστήμη της ευτυχίας, του Ευζήν και της δημιουργίας της εμπειρικής πραγματικότητας μέσα από την αυτογνωσία, το προοδευτικό ξετύλιγμα του πραγματικού εαυτού. Στις δύσκολες μέρες τις οποίες ζούμε, είναι όλο και πιο απαραίτητο για περισσότερο κόσμο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση η οποία θα μπορέσει να το βοηθήσει να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή του. Ταυτόχρονα, κρίνεται ίσως πολύ πιο απαραίτητο για τον ίδιο τον κόσμο να πάρει πρωτοβουλίες και να αποφασίσει ο ίδιος να κάνει ό,τι μπορεί να δυναμώσει τον εαυτό του και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να μην περιμένει από τους άλλους δηλαδή, και να κάνει ό,τι μπορεί και να αρχίσει να αλλάζει τα πράγματα γύρω του έτσι ώστε να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή του προς το καλύτερο. Μέσα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, μέσα από όλη αυτή τη χάοδη κατάσταση και την τρέλα γύρω μας με την οικονομική κρίση και την κοινωνική κρίση που ακολουθεί αναγκαστικά και την πτώση ηθών και αξιών, γίνεται δυστυχώς όλο και περισσότερο το φαινόμενο να η ψυχική υγεία και το ευζήν, η ευτυχία και το να προσέχουμε τον εαυτό μας να περνά στα αζήτητα και να είναι δευτερεύουσα σημασίας. Το αποτέλεσμα είναι η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές να αυξάνονται σε ποσοστά, σε σημείο που να αποτελούν πλέον το σχεδόν φυσιολογικές καταστάσεις και όχι απλή παθολογία. Τα πράγματα όμως δεν χρειάζεται να είναι έτσι, γιατί αν σταματούσαμε για ένα λεπτό να αναρωτηθούμε τι φταίει όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και ποια είναι η δική μας ευθύνη και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γι' αυτό, θα βλέπαμε ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, μέσα από διαφορετική οπτική γωνία, η οποία θα φανέρωνε μικρά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη ζωή μας σιγά σιγά προς το καλύτερο. Είναι ο στόχος μου μέσα από αυτό το βίντεο blog και τον ιστότοπο ψυχολογίας να μοιραστώ μαζί σας και να διασαφηνίσω πολύπλοκους όρους ψυχολογίας και φιλοσοφίας και βρήματα από σχετικές έρευνες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαλέγουμε να δούμε τα πράγματα ή αυτό που περιμένουμε να ζήσουμε έχει άμεσο αντίκτυπο στην εμπειρική πραγματικότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Αυτό το εισαγωγικό βίντεο είναι και μια μικρή εισαγωγή σε μένα και στη δουλειά μου, έτσι ώστε να γνωρίζετε κάποια πράγματα ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπο ψυχολογίας και βλέπετε τα βίντεο. Λίγα λόγια λοιπόν για τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά μου προσόντα. Έχω πτυχίο ψυχολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην ελληνική ψυχολογία στην Αμερική. Η ακαδημαϊκή μου έρευνα περιστράφηκε γύρω από τη σχέση μεταξύ ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας. Ουσιαστικά αναζήτησα τα ίχνη και την αρχή της ψυχανάλυσης στη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων και το πώς τα δύο μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση στην ψυχολογία, ψυχική υγεία και την ψυχοπαθολογία. Έχω ερευνήσει επίσης τη σχέση μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου, τη σχέση μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης και τη σχέση μεταξύ της αγάπης και της ψυχικής ορίμανσης και βελτίωσης του ατόμου. Το ρόλο δηλαδή της αγάπης σαν κινητήρια δύναμη, αντικείμενο και καταλήτη
στην ανθρώπινη ανάπτυξη και όρη μας. Έχω επίσης ερευνήσει τη σχέση μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και της λειτουργικής της γλώσσας με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εμπειρική πραγματικότητα. Δηλαδή το πώς οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και η γλώσσα η οποία χρησιμοποιούμε έρχονται μαζί για να τροφοδοτήσουν και να, ακόμα να δημιουργήσουν την πραγματικότητα την οποία αντιλαμβανόμαστε. Εμείς οι γύρια της μεταμονιστικής θεωρίας της πραγματικότητας και θεραπείας, σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα η οποία την βιώνουμε είναι αντιληπτική και είναι προσωπικό δημιουργήμα του εαυτού. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η θεραπεία βασίζεται στην ενδυνάμωση του ατόμου μέσα από την προοδευτική αποκάλυψη του εαυτού ως δημιουργού της εμπειρίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για μένα από το About Me section στο προσωπικό μου ιστοτοπικό ψυχολογίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link από κάτω, να σας πάει κατευθείαν εκεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα υπόλοιπα links για να πάτε γενικά να κοιτάξετε το χώρο, να διαβάσετε τα άρθρα, να επισκεφτείτε το blog και να δείτε τα βίντεο. Μπορείτε αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο, να μου αφήσετε ένα σχόλιο με ένα συγκεκριμένο θέμα για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα. Μπορείτε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα από μένα, να ακούσετε περισσότερα από μένα, να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube και να εγγραφείτε στον προσωπικό μου ιστότοπο. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να γυρίσετε για περισσότερα. Αν θέλετε να μου αφήσετε οπουδήποτε σχόλιο, οπουδήποτε μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα links από κάτω. Μπορείτε, αν θέλετε, να κλείσετε ένα προσωπικό, μια προσωπική συνεδρία μαζί μου, να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο link από κάτω για να το κάνετε. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Μέχρι τότε να προσέχετε και να είστε καλά. Ευχαριστώ.